Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από το Κίεβο και χρόνια πολλά. Το Κίεβο, το οποίο σήμερα μετρά 30 μέρες πολέμου. 30 μέρες βομβαρδισμών, σιρήνων, θανάτου, πίκρας και αγωνίας. 30 μέρες για έναν λαό, ο οποίος φαίνεται να περνά τα πάνδυνα, καθώς σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, περίπου 10 εκατομμύρια Ουκρανοί, δηλαδή το 1 τέταρτο του συνολικού πληθυσμού της χώρας, αυτή τη στιγμή βρίσκονται μακριά από τα σπίτια τους. 3,5 εκατομμύρια υπολογίζουν οι Ουκρανικές αρχές ότι έχουν βρει καταφύγιο σε άλλες χώρες και 6,5 εκατομμύρια περίπου έχουν φύγει από τα σπίτια τους και έχουν γίνει πρόσφυγες μέσα στην ίδια τους την πατρίδα. Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι στη διάρκεια της σημερινής ημέρας, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, έχουμε μία προσπάθεια των ρωσικών στρατευμάτων να κλείσει τον κλειό, αυτό τον κλειό που προετοιμάζει εδώ και αρκετές εβδομάδες, γύρω από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Αλλά σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Ουκρανικού στρατού, αυτό δεν το έχουν καταφέρει ακόμα. Υπάρχουν πολλές ανακοινώσεις για περιστατικά τα οποία είναι πράγματι άσχημα. Είχαμε πριν από λίγο την ενημέρωση ότι σε ένα χωριό στη Στογιάνκα, έξω εδώ από το Κίεβο, είχαμε 4 νεκρούς, 2 παιδιά, 4 νεκρούς δυστυχώς, από ένα κομβόι αυτοκινήτων με αμάχους, οι οποίοι προσπάθησαν να φύγουν από το χωριό τους, από τη Στογιάνκα, στην περιοχή του Ιρπίν, και να αναζητήσουν ασφαλέστερο σημείο εδώ στο Κίεβο. Και δυστυχώς, σύμφωνα με τις καταγγελίες, Ρώσοι στρατιώτες πυροβόλησαν τον κομβόι των αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα να έχουμε 4 νεκρούς, επαναλαμβάνω. 2 από τους οποίους είναι παιδιά. Παιδιά. Τα παιδιά φυσικά είναι τα πιο αθώα θύματα αυτού του τρομακτικού πολέμου, καθώς έχουν ξεπεράσει τα 114 παιδιά, τα οποία έχουν βρει το θάνατο στη διάρκεια αυτού του πολέμου τις τελευταίες 30 ημέρες. Και έχουμε περίπου 175 παιδιά τραυματισμένα. Μάλιστα. Δυστυχώς είναι βαρύς ο φόρος αίματος για τις αθώες αυτές ψυχές, σε μια κατάσταση η οποία συνεχίζεται και δυστυχώς, Μάριον, πρέπει να το πω και αυτό, δυστυχώς δεν βλέπουμε στον ορίζοντα κάποια πιθανότητα για μια διπλωματική λύση. Χθες το βράδυ είχαμε από εδώ, από το Κίεβο, από την Ουκρανική κυβέρνηση, μια δήλωση που αναφερόταν στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες υποτίθεται ότι συνεχίζονται με ηλεκτρονικό τρόπο, δηλαδή με βιντεοκλήσεις και όχι με διαζώσεις συναντήσεις των δύο αντιπροσωπιών, ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν και τόσο καλά σε ό,τι αφορά αυτές τις διαπραγματεύσεις. Η Ουκρανική πλευρά λέει ότι τις τελευταίες ώρες βλέπει τους Ρώσους να θέλουν να συζητήσουν περισσότερο και με καλύτερη διάθεση από ό,τι ήταν τις τελευταίες μέρες. Ωστόσο, δεν υπάρχουν διαρροές, δεν υπάρχουν πληροφορίες, δεν υπάρχουν εξελίξεις σε ό,τι αφορά αυτές τις διαπραγματεύσεις, κάτι το οποίο είναι φυσικά εξαιρετικά αρνητικό, γιατί δεν δείχνει έναν ορίζοντα ολοκλήρωσης για αυτή την περιπέτεια. Μάλιστα.